5 χρόνια, 2 συγκροτήματα, μία πτυχιακή και μία πανδημία αργότερα, αναρωτιέμαι τι είπαμε ότι σπούδασα. Αποφύτησα ψαρούκλες, τα μαλλιά μου κάνω... καρφάκια? Μετά από περίπου 3 χρόνια ως μουσικός στη Σύρο, ενώ παράλληλα έκανα ζογκλερικά με 7 στούντιο, γραφικά, μαθηματικά και πολλές γλώσσες προγραμματισμού, διαπίστωσα ότι το νησάκι δεν είναι και το πιο φιλόξενο μέρος για μουσικούς. Κατά με για 2 λόγους. Πρώτον, όσο ασχολιόμουν με το δικό μου συγκρότημα, Kawaii Sharks, τόσο παρατηρούσα ότι το νησί δεν προσφέρει επιλογές για live, κυρίως μιλάω για μαγαζιά, ούτε όμως για πρόβες και ηχογραφήσεις, τουλάχιστον σε ένα decent στουντιακό επίπεδο. Οι 2-3 που διέθεταν τέτοιες υποδομές είτε βρίσκονταν εκτός Ερμούπολης, είτε χρέωναν εξωπραγματικά ποσά για δυσανάλογα μέτριες υπηρεσίες. Ή και τα δύο. Δεύτερον, τα live acts με καταγωγή από τη Σύρο δεν είχαν βλέψεις για παραπέρα από το νησί και πιστεύω ότι όσο απουσιάζει αυτή η σπίθα του οράματος, τόσο πιο προβλέψιμοι ή βαρετοί θα γίνονται. Δυστυχώς τα πράγματα στο Πανέ, τη σχολή μου δηλαδή, γίνονταν ακόμα χειρότερα γιατί παρά την εμφανή δυναμική των μουσικών, η απογοήτευση εξαιτίας των παραπάνω λόγων σε συνδυασμό με μια εντελώς αποθαρρυντική εικόνα από μεριάς των άλλων φοιτητών, δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής, έκανε ακόμα και τις μεγαλύτερες μουσικές διάνοιες να κλείνονται στο αυτοσχέδιο home studio τους. Anyway, ώρα λοιπόν να παραθέσω την αφιλτράριστη και το κατά δύναμη αντικειμενική μου άποψη για τους μουσικούς που συνάντησα στα σχεδόν 5 χρόνια μου στο νησί. Α, μία διευκρίνηση. Θα ασχοληθώ με συγκροτήματα και όχι με άτομα / μουσικούς. Όλα τα links, αν υπάρχουν, στην περιγραφή. Πάμε! Πάμε! Ξεκινάμε με τους Contra Limit, το πρώτο όνομα συγκροτήματος που άκουσα όταν ήρθα στο νησί. Όλο το φοιτηταριό που συνάντησα τότε μου μιλούσε για αυτούς και για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γενικά δεν τους έδωσα και πολύ σημασία, παρά μόνο μία φορά που τους είδα στο Backyard του 2016. Σαν live act δεν με ενθουσίασαν και πολύ. Wow, τι έκπληξη. Ο ήχος τους ωστόσο είναι αρκετά ποιοτικός και καλοδουλεμένος. Συνεχίζω με τους Jorge Hedville. Που έχει περάσει τόσο καιρό και ακόμα δεν ξέρω να το προφέρω σωστά. Αυτό το σχήμα το συνάντησα πρώτη φορά στο Νταμάρι, το ανεπίσημο προβάδικο της μουσικής ομάδας του Πανέ, και εκεί ήταν που γνώρισα τον Growler και τον Σωτήρη, τα δύο άτομα του σχήματος. Ηχητικά και στιλιστικά δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Οι τύποι παίζουν κυριολεκτικά ό,τι να είναι, για όποιον να είναι. Α, ήταν επίσης οι πρώτοι με τους οποίους τζάμαρα στη Σύρο. Thanks guys. Σε αυτό το σημείο κάνω μια παρένθεση και συνεχίζω το σερί των project του Growler. Αρχικά έχουμε τους Northern Caravan, τετραμελές live act, παλιό καλό heavy metal, με την κλασική κάφρικη φιλοσοφία του τύπου «Παίζω για μένα», η οποία έχει το απόλυτο respect μου και του fanbase του Πανέ. Μετά έχουμε τους Lama Apocalypse, αυτή τη φορά ο Crawler με τον Σταύρο, γνωστός και ως One Man Beard, σε πλήρως ακουστικό set, τύπου coffee shop, acoustic live, κάτι τέτοιο. Οι τύποι έχουν skills ξεκάθαρα, αλλά και χημεία, βγάζουν και κανένα φράγκο στο βράχο. Τέλος έχουμε τους The Great Black Shark, πάρε το βασιλάκι, την πιο cult μούρη του Πανέ και βάλ' τον να σπάει κάθε drum kit που βρίσκεται στο διάβα του. Μετά πάρε τον Growler, δώσ' τον ένα μικρόφωνο και ένα μπάσο και βάλ' τον να ουρλιάζει με reverb αλλά τσίνο μορένο. Πας πάλι σε λίγα samples και surf κιθάρες και pretty much έχεις τους Great Black Shark. Surf rock, punk rock, groove, όλα σαν ένα κονσερβοκούτι και ό,τι βγει. Δηλαδή super ανεβαστικός ήχος που σε κάνει να θες να χορέψεις ή να σπάσεις κάποιον τοίχο. Δεν θα μπορούσαν από τη λίστα να λείπουν οι Pistons. Πρόκειται για τριμελές σχήμα, παλιές καραβάνες του Πανέ, με πολύ δυνατή σκηνική παρουσία, τζέρτζελο σε κάθε live, και πιστεύω ότι οι Pistons ίσως είναι το καλύτερο δείγμα του πανεπιστημιακού heavy ήχου. Μετά έχουμε τους The Mirrors, ντόπιο συγκρότημα, αγνή psychedelic και γκρουβάτι rock, είχαν το image, είχαν το attitude, νομίζω όμως ότι δεν τους εκτίμησα όσο θα έπρεπε όταν τους πέτυχα. Το σίγουρο είναι ότι θα ήθελα να τους έβλεπα ξανά live. Από όσο γνωρίζω, έχουν κυκλοφορήσει ένα single με τίτλο The Code Word is Whiskey. Για το τέλος, το πιο πρόσφατο σχήμα του Πανέ, Sailor's Daughter, που προέκυψε από την αναδιάρθρωση των Ρακί 528, παίζουν παντού και το παλεύουν όσο πάει. Το παίξιμό τους είναι ακριβές και on point, φαίνεται δηλαδή ότι έχουν περάσει ώρες στο προβάδικο μαζί, ωστόσο ο ήχος και το stage presence είναι λίγο αδιάφορα ως generic. Ανεβείτε λίγο ρε μάγκες.